Μήνυμα στη Δημοτική Αρχή Λάρισας στέλνουν οι πολίτες. Να μειώσει τις χρεώσεις ίδρυψης της ΔΕΙΑΛ και τα δημοτικά τέλη ζητούν. Πληρώνω και μάλιστα ανεβασμένα τα. Φυσικά πρέπει να γίνουν. Δεν χρειάζεται ερώτηση. Δυσκολεύεται ο κόσμος. Και πολύ μάλιστα. Γι' αυτό πρέπει να κατεβούν, αλλά πότε. Πρέπει λέτε. Για όλους. Είναι υπολογίσιμο έξοδο ακόμα και αυτό και ο λογαριασμός του νερού. Όλα για όλους είναι υπολογίσιμα πλέον. Σε όλα πρέπει να γίνουν μειώσεις. Οι μισθοί των υπαλλήλων που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων των δημοτικών επιχειρήσεων έχουν συρρυκνωθεί. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει και η Δημοτική Αρχή να προχωρήσει στην μείωση κατά 15% τουλάχιστον των δημοτικών τελών και των χρεώσεων ίδρυυσης. Οι μισθοί των δημοτικών υπαλλήλων έχουν μειωθεί από 35 μέχρι 40% στην πραγματική τους τιμή. Εμείς σαν εργαζόμενοι βεβαίως δεν τα βγάζουμε και εύκολα πέρα. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι οι ίδιες, αλλά προστίθονται και άλλα αντικείμενα με αποτέλεσμα να οξύνεται και να επιταχύνεται η εργασία, ας πούμε, των εργαζομένων. Δήμαρχε, όμως έχουν μειωθεί σημαντικά οι μισθοί των δημοτικών υπαλλήλων, των ανθρώπων που δουλεύουν στις δημοτικές επιχειρήσεις. Δεν θα έπρεπε τουλάχιστον 15% να μειωθούν τα δημοτικά τέλη? Όχι βέβαια, είναι από τα χαμηλότερα. Διότι άμα μειώσουμε κι άλλο, δεν θα προσφέρουμε τις υπηρεσίες αυτές. Τα έχουμε. Ο κόσμος θέλει και δωρεάν, αλλά και δίκιο έχει. Αλλά εδώ είναι ξεκάθαρο το θέμα. Μα δεν μπορεί να βγει η υπηρεσία της Λάρισας αυτά τα ελάχιστα τα αποδοτικά τέλη που είναι από τα χαμηλότερα στην Ελλάδα και προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες.